Σας καλωσορίζω σε αυτήν την ενημερωτική εκδήλωση που αφορά το καταδυτικό πάρκο Τυρού, ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για την περιοχή μας. Καλωσορίζω και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία τους, τον κύριο Πετρίδη, τον Διευθυντήρα Σύμβουλο της εταιρείας Άμπιο και τον Κύρι και την φίλη Πολιτευτή Αρκαδίας, την Εύη Τατούλη, η οποία μας έχει βοηθήσει. Στην διενέργεια αυτών των προσπαθειών μας, τέλος πάντων. Θα ήθελα από πλευράς μου να πω δύο λόγια γιατί είναι σημαντικό κεφάλαιο το καταδυτικό πάρκο Τυρού. Η περιοχή μας, η Νότια Τυρουρία, έχει ιστορία, έχει πολιτισμό και έχει απίστευτη φυσική ομορφιά. Αυτό δεν είναι επειδή το λέμε εμείς, έτσι το νιώθουμε εμείς, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αποδεικνύεται από τους επισκέπτες μας, από τους φίλους, αλλά και από τη γνώμη όλων όσων έχουν επισκεφτεί τον Τυρό και γενικά την Νότια Κοινωρία. Είναι μια περιοχή, επιτρέψτε μου να πω, μια κλασική μεσογειακή γωνιά που την αγαπάς, μπαίνει στην καρδιά σου από την πρώτη στιγμή που την επισκέπτεσαι. Σε κάθε περίπτωση όμως η περιοχή μας έχει κάποιες διαφοροποιήσεις σε σχέση με άλλες επαρχίες του ιδίου μεγέθους. Εμείς δεν είμαστε άστρος, άρα δεν μπορούμε να έχουμε το είδος, τον τύπο της επισκεψιμότητας που έχει το άστρος. Δεν μπορούμε να στοχεύσουμε τόσο πολύ τουλάχιστον στην επισκεψιμότητα της Τρίπολης. Αυτό είναι φανερό. Άρα, και λαμβάνοντας υπόψη και την γεωγραφική απομόνωση που έχουμε, είναι αλήθεια ότι ίσως οι πόλεις μας είναι οι πιο απομακρυσμένες σε σχέση με το κέντρο, με την πρωτεύουσά μας την Τρίπολη. Αυτό ακούγεται αρνητικό, αλλά νομίζω ότι πρέπει να αναζητήσουμε τα θετικά στοιχεία. Πρέπει να αναζητήσουμε τουριστικά προϊόντα που να διαφοροποιούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι μοναδικά και να ταιριάζουν στο ύφος της περιοχής. Αυτό το είδαμε να περπατάει στο Λεωνίδιο με τον αρχιτικό πάρκο. Που βέβαια τον αρχιτικό πάρκο είναι μια πιο απλή περίπτωση. Δεν υπάρχει ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο, δεν υπάρχουν τα κολλήματα της νομοθεσίας. Δεν υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει για το καταδυτικό πάρκο και θα μας τα εξηγήσει ο κύριος Μητρίδης σε λίγο. Η δημιουργία του είναι πιο εύκολη και από οικονομικής άποψης. Ουσιαστικά εμείς μπορεί σαν Δήμος να επιβεβαιωθούμε ένα πολύ πολύ μικρό ποσό για την προμήθεια κρικών για την δημιουργία των διαδρομών και πολλές φορές και οι ίδιοι οι αναρχητές μας βοηθάνε στην δημιουργία των διαδρομών. Άρα για να μην πολυλογώ, το καταδυτικό πάρκο είναι πιο δύσκολη περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση όμως, στοχεύουμε στο να έχουμε δύο ξεχωριστά τουριστικά προϊόντα που αφορούν τον εναλλακτικό τουρισμό, αναρρίχηση στο Λεωνίδιο και κατάδυση στον Τυρό. Στις δύο πόλεις του Δήμου μας να έχουμε δύο ξεχωριστά τουριστικά προϊόντα. Νομίζω ότι αυτό, εφόσον υλοποιηθεί και εφόσον όλοι δώσουμε την ενέργειά μας και το μεράκι μας, θα είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα για την περιοχή. Το καταδυτικό πάρκο Τυρού νομίζω ότι ήταν σκέψη και όνειρο πολλών, για να μην πω όλων των κατοίκων του Τυρού. Τώρα πλέον νομίζω ότι ξεκαθαρίζει το τοπίο. Ξεκινήσαμε τον προγραμματισμό για την υλοποίησή του. Γίνεται πλέον το πρώτο ουσιαστικό βήμα για να υλοποιήσουμε αυτό το μεγάλο κεφάλαιο. Εδώ θα ήθελα, θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ και στη βοήθεια της Εύης, η οποία ξεκινώντας μια απλή κουβέντα για το πώς μπορούμε να εμπλουτίσουμε το τουριστικό προϊόν της περιοχής, για το τι δυνατότητες έχει η περιοχή. Σε μια απλή κουβέντα προβληματισμού συζητήσαμε για το καταδυτικό πάρκο και επειδή και η ίδια έχει και ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτά τα θέματα, αλλά και γνώση, επιτρέψτε μου να πω, μας βοήθησε πάρα πολύ και είμαστε εδώ σήμερα να μιλάμε για το πρώτο σημαντικό βήμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Εύη, και εδώ αποδεικνύεται κιόλας ότι η επαφή με τον κόσμο, η επαφή με την απομακρυσμένη επαρχία είναι κάτι θετικό για όλους μας. Δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω άλλο, σας καλωσορίζω και πάλι. Θα ήθελα να μας πει δύο λόγια και η Εύη. Καταρχήν, Δημαρχέ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τα καλά σου λόγια, αλλά ξέρεις πολύ καλά
Ότι για εμένα η Κοινωρία δεν είναι απομακρυσμένη επαρχία, είναι η πατρίδα μου. Οπότε νομίζω ότι σε αυτούς τους πολύ δύσκολους καιρούς που ζούμε, ακόμη και αν δεν ζει κάποιος μόνιμα εδώ, πάντοτε ονειρεύεται να δημιουργηθεί ένα καταφύγιο, θα έλεγα, αν οι εποχές γίνουν ακόμα πιο δύσκολες, τουλάχιστον κάποιοι τόποι να διασωθούν. Και το έχω πει πολλές φορές, εδώ αυτός ο Δήμος Νότιας Κοινωρίας, τόσο το Λεωνίκη όσο και ο Τυρός, έχουν μια μεγάλη ιδιαιτερότητα. Είναι τόποι με μεγάλη αυτάρκεια. Αυτό σημαίνει ότι όταν έχεις τουρισμό με την εξωστρεφή του άποψη και όταν έχεις και παραγωγή πάλι με την εξωστρεφή του άποψη, νομίζω ότι είναι πολύ πιο εύκολο να μπει σε έναν δρόμο ανάπτυξης την ώρα που οι άλλοι θα χαροπαλεύουν ανάμεσα σε όλα αυτά τα οποία ακούμε να λέγονται και μας μαυρίζουν τη ζωή. Θα ήθελα λοιπόν να, σε σχέση με το καταδυτικό πάρκο του Τύρου, πραγματικά το γεγονός ότι αυτός εδώ ο Δήμος βρίσκεται εξαιρετικό, θα έλεγε κανείς απομακρυσμένος από τα αστικά κέντρα. Νομίζω ότι πρέπει να περάσουμε σε μια άλλη διαδικασία που θα πρέπει να βλέπουμε τους απομακρυσμένους προορισμούς ως αυτοδύναμους προορισμούς. Δηλαδή, το να πηγαίνει κάποιος στην Σικελία σε ένα εκπληκτικό σατό, μπορεί να του παίρνει και 4 ώρες διαδρομή, Δήμαρχε. Ωστόσο, και αυτή η διαδρομή είναι μέρος της εμπειρίας. Και ως εμπειρία πρέπει να δούμε όλη αυτή τη διαδρομή. Ασφαλώς και το αναρχητικό του Λεωνιδίου έχει ήδη ανάπτυξη και βλέπουμε ότι φέρνει πλέον τουρίστες και καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, που αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και ο Τυρός αναζητά και εκείνος την δική του ταυτότητα. Ο Τυρός για όσους έρχονται συχνά εδώ, είτε είναι κάτοικοι, είτε είναι φίλοι, είτε είναι επισκέπτες, έχει πραγματικά μια μοναδική ριβιέρα, δηλαδή θα έλεγα ότι είναι η ριβιέρα του Δήμου Νότιας Κοινωρίας. Από την άλλη πλευρά όμως, για να αναπτύξει κανείς αυτό που λέμε όχι τον εποχικό τουρισμό, αλλά τον τουρισμό καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, πρέπει να βρει το θέμα του, πρέπει να βρει την εμπειρία που θα προσφέρει, πρέπει να βρει τους τουρίστες τους οποίους θα απευθυνθεί. Πραγματικά ο καταδυτικός τουρισμός, γνωρίζουμε όσοι έτσι έχουμε ασχοληθεί λίγο, ότι είναι πραγματικά ένα τρέντ. Η πρώτη επαφή έτσι, που είχαμε αυτή την μορφή τουρισμού ήταν πριν από μερικά χρόνια, άρχισα να ασχολούμαι με ένα μισή θα πείτε κι εσείς βεβαίως, που είστε πολύ καλύτεροι γνώστες, στην Ισπανία, τα νησιά Μέντες, τα οποία πριν από 6 χρόνια περίπου είχαν ένα φοβερό πρόβλημα, ψαροχώρι ουσιαστικά, ψαρονήσι, υπήρχε ένα τρομακτικό πρόβλημα εξαιτίας της υπεραλίευσης, οπότε και οι ψαριές πια είχαν πάψει να είναι καλές, οι κάτοικοι αγωνιούσαν, το ΑΕΠ ήταν το χαμηλότερο της Ισπανίας. Σκεφτήκανε λοιπόν αντί να σταυρώσουν τα χέρια τους, είπαν τι θα κάνουμε και αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα χιλιόμετρο θαλάσσιο το οποίο θα ήταν εξαιρετικά προστατευμένο από την αλία. Μέσα σε 5 χρόνια, μέσα σε αυτό το χιλιόμετρο αναπτύχθηκαν τόσες μορφές θαλάσσια ζωής ώστε σήμερα αυτό το μέρος διαφημίζεται για τους παγκόσμιους δείτες, για την παγκόσμια κοινότητα, ως το μέρος που μπορεί κανείς να βουτήξει και να δει πώς ήταν η Μεσόγειος πριν από 100 χρόνια. Το οικονομικό αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος είναι ότι δημιουργήθηκαν 200 νέες θέσεις εργασίας και από τον καταδυτικό τουρισμό, σκεφτείτε τώρα ένα νησί 1.200 κατοίκων, στο οποίο κάθε χρόνο ο καταδυτικός τουρισμός αποφέρει 6 εκατομμύρια ευρώ. Και από την άλλη πλευρά βέβαια, γιατί πρέπει να μας απασχολεί και αυτό, γιατί ο Τυρός είναι ένα μέρος με πραγματικά εξαιρετική ιστορία ανθρώπων της θάλασσας και πραγματικά μερικές φορές, θα μου επιτρέψετε να πω ένα πολιτικό, πραγματικά πιστεύω ότι αν ερχόταν ένας Γερμανός στο Δήμο Νότιας Κοινωρίας και έβλεπε τους παραγωγούς και τους ψαράδες, ειλικρινά νομίζω ότι θα καταλάβαινε ότι αυτή είναι η πραγματική Ελλάδα και δεν είναι η πραγματική Ελλάδα που κάποιοι έχουν στο μυαλό τους. Έκανα αυτή τη μικρή παρένθεση για να πω ότι όπου υπάρχει καταδυτικό πάρκο,
υπάρχει πολύ μεγάλη δυνατότητα για τους ψαράδες να ψαρεύουν καλύτερα. Γιατί εμπλουτίζεται ο φυσικός πλούτος και αυτό που σήμερα αντιμετωπίζει όλη εδώ η περιοχή ως ένα μείζον πρόβλημα, νομίζω ότι σε βάθος χρόνου μπορεί πολύ καλύτερα να λυθεί. Θέλω να κάνω μια έτσι παρατήρηση που τη νιώθω βαθιά. Όταν κάνεις μια κίνηση στον τουρισμό, κάποιος μπορεί να νομίσει ότι την επόμενη μέρα θα υπάρξει χρήμα. Η πραγματικότητα είναι ότι ο τουρισμός είναι μια πολύ επίπονη διαδικασία. Σήμερα είμαστε στην εκκίνηση αυτής της προσπάθειας. Ευελπιστώ ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε έναν φάκελο κατά τεθειμένο για αδειοδοτήσεις και μετά σιγά σιγά να ξεκινήσουμε την υλοποίηση του σχεδίου μας. Οπότε θέλω να είμαστε όλοι ξεκάθαροι με τον εαυτό μας ότι αυτό είναι κάτι που εκκινεί σήμερα και έχει δρόμο μπροστά του και απαιτεί συνέπεια και συνέχεια. Το δεύτερο θέμα που ήθελα να πω είναι ότι κανένα καταδυτικό πάρκο στον κόσμο δεν μπορεί να ζήσει μόνο του. Το καταδυτικό του τύρου εντάσσεται σε ένα σχέδιο για καταδυτικά πάρκα σε ολόκληρη την Πελοπόννησο, αλλά ασφαλώς είμαστε ως κοινουριάτες εξαιρετικά χαρούμενοι που το πρώτο ξεκινάει από εδώ. Ασφαλώς και πρέπει να ευχαριστήσουμε εμείς από την πλευρά μας και την περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία έδωσε τα χρήματα από την τεχνική βοήθεια και μάλιστα συγκρόμενη, όπως ξέρετε, κυρία Δήμαρχε, και με το Υπουργείο, το οποίο έχει κλείσει τις κάνουλες των χρηματοδοτήσεων. Και στο τέλος θα ήθελα να πω το εξής, ότι όταν με το καλό όλο αυτό ευοδοθεί, υπάρχουν πολλές ενέργειες που πρέπει να γίνουν από εδώ και στο εξής. Υπάρχουν εκθέσεις στο εξωτερικό που είναι εξειδικευμένες για τον θαλάσσιο τουρισμό. Πέρσι για πρώτη φορά η Περιφέρεια Πελοποννήσου πήγε στην έκθεση Boot στη Γερμανία, όπου αυτή είναι μια έκθεση που θα μας απασχολήσει και εμάς όταν θα έχουμε ολοκληρώσει αυτό μας το σχέδιο. Και εκτιμώ ότι μαζί με όλες αυτές τις υποδομές που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Νότια Κοινούρια, τα λιμάνια, τα αλλιευτικά καταφύγια, τώρα με το καλό το καταδυτικό και το αναρχητικό πάρκο, εκτιμώ ότι η δική μας περιοχή θα μπορέσει να αναπτυχθεί με κάποιον τρόπο ξεχωριστά από όλη την Ελλάδα, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Μπορεί σήμερα αυτού του είδους οι δράσεις να φαίνονται για τους κυβερνώντες ή για το κεντρικό πολιτικό σύστημα ότι είναι μικροπράγματα. Αλλά πιστεύω βαθιά ότι οι μεγάλες αλλαγές θα ξεκινήσουν από τις τοπικές κοινωνίες και από τέτοια πράγματα που σε άλλους φαίνονται μικροπράγματα, αλλά τελικώς είναι τα σημαντικά και τα στοιχεία. Να ευχαριστήσω και εγώ την Εύη Κατούλη για τον ενδιαφέρον της. Ο Δήμαρχό μας, γιατί πήρε ζεστά το θέμα που θέσαμε όταν πέρυσι στην Αθήνα Πάρκο, ανάπτυξη και ανάπτυξη. Επίσης κάποιους ανθρώπους όπως είναι ο Δημήτρης Κουνιάς, ο Δημήτρης Ρολβάκης, που τα τελευταία χρόνια το στοχοποιήσαμε και βλέπω ότι εν μέσω κρίσης κάτι πάει να γίνει και πιστεύω και εγώ σαν τηριώτης σε συνδυασμό με το λιμάνι μας, το ελευθερικό μας καταφύγιο που θα τελειώσει, σε συνδυασμό ας πούμε με μια ήπια ανάπλαση της παραλίας μας που γερευόμαστε χρόνια, ότι και ο Τυρός, η περιοχή μας θα έχει την τύχη που το αξίζει. Ευχαριστώ. Να πούμε ότι η εταιρεία η οποία ανέλαβε την κατάρτιση αυτού του φακέλου είναι η μοναδική εταιρεία στη χώρα που έχει αυτή την εμπειρία και που έχει ξεκινήσει με όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί είναι ένα δεδαλώδες νομοθετικό πλαίσιο. Η Άμβιο είναι η μόνη εταιρεία η οποία έχει ξεκινήσει να τρέχει τέτοιες διαδικασίες. Οπότε νομίζω ότι είναι κάτι πιλωτικό για όλους μας και η επιτυχία του εγχειρήματος νομίζω ότι θα αξίζει για όλους. Ευχαριστήσω τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Αντιδήμαρχο και την κυρία Πατούλη, όπως και ανθρώπους που μας βοήθησαν για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Η προσπάθεια έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό για να καταλήξουμε στην ανάθεση του έργου μας. Η εταιρεία που εκπροσωπώ έχει ξεκινήσει πάνω από μια δεκαετία να εισαγάγει την έννοια των καταδυτικών πάρκων στην Ελλάδα. Ήμασταν οι πρώτοι που καταθέσαμε αιτήσεις στην Πύλο και την Μεθόνη, έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, με μια άλλη διαδικασία όμως, γιατί εκεί έχουμε κηρυγμένους ενάλληλους αρχαιολογικούς χώρους,
Και είμαστε και η εταιρεία που έχει το μεγαλύτερο, το σχεδόν το 99, να μην πω το 100% των έργων που εξελίσσονται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Να βάλουμε κάποιες βασικές έννοιες, να πούμε τι είναι καταδυτικό πάρκο για να μην υπάρχουν έτσι παρεμηνίες. Καταδυτικό πάρκο πλέον στην ελληνική πραγματικότητα ορίζεται από την νομοθεσία. Και εννοείται μια περιοχή στην οποία έχουμε συγκεκριμένους όρους προστασίας και στην οποία επιτρέπεται η κατάδυση αναψυχής, η καθοδηγούμενη κατάδυση αναψυχής. Υπάρχουν δύο έννοιες καταδυτικών πάρκων. Η μία είναι αυτή που αφορά τα εκτός αρχαιολογικών χώρων και η διαδικασία της είναι πολύ συγκεκριμένη, αυστηρή αλλά συγκεκριμένη πλέον. Και η δεύτερη έχει να κάνει με τους κηρυγμένους ενάριους αρχαιολογικούς χώρους, μια πολύ πιο σύνθετη διαδικασία, η οποία καθορίζονται από τον Εθνικό Αρχαιολογικό Νόμο. Και βέβαια εκεί πάντα συνεργαζόμαστε με άλλες αρχαιότητες, οι οποίες καθοδηγούν και αδειοδοτούν τα έργα. Θα πάω λίγο στο πώς πολλές φορές μας ρωτάνε ποια είναι εκείνα τα κριτήρια τα οποία θέτουμε για τη δημιουργία ενός καταδυτικού πάρκου. Στην Ελλάδα, πέρα από τα νομοθετικά που θα τα δούμε παρακάτω, συνήθως σχεδιάζουμε, να μην πω χωρίς τον ξενοδόχο, να πω χωρίς τον πελάτη. Καταγράφουμε αυτά που θέλουμε να κάνουμε εμείς, χωρίς όμως να αναφερόμαστε σε αυτόν ο οποίος θα είναι που θα, ο φορέας που θα αγοράσει ή τα πρόσωπα που θα αγοράσουν τις υπηρεσίες μας. Στην προηγουμένη περίπτωση, οι τουρίστες αυτοδίτες. Υπάρχει μια παλιά μελέτη πλέον, αλλά πολύ, πολύ χαρακτηριστική. Βλέπετε κάποια νούμερα στο σχετικό πίνακα, η οποία δείχνει τι είναι αυτό που ψάχνει ένας αυτοδίτης, ο οποίος θα έρθει για μια καθοδηγούμενη κατάδυση αναψυχής. Κατά κύριο λόγο ζητάει την εμπειρία και η εμπειρία αυτή υποθαλασσίως στοιχειοθετείται από το τι θα δει. Κυρίως ενδιαφέρεται για πλούσια υποθαλάσσια ζωή. Στη Μεσόγειο και ειδικά στο Αιγαίο, επειδή έχουμε ολιγοτροφικές θάλασσες, δεν πρόκειται ποτέ να γίνουμε καραϊβικοί, έτσι. Δηλαδή δεν θα δούμε ποτέ εικόνες με εκατομμύρια ψάρια, εκατομμύρια θαλάσσιους οργανισμούς. Έχουμε όμως ένα περιβάλλον το οποίο είναι αρκετά πλούσιο. Το έχουμε κακοποιήσει τα προηγούμενα χρόνια για διάφορους λόγους και το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε μια πολύ φτωχή εικόνα. Αυτή σε πολύ γρήγορο, με πολύ γρήγορους ρυθμούς, συνήθως εμείς οι θεολόγοι λέμε ότι περίπου σε μια τριετία μέσα, αποκαθίσταται πλήρως ένα περιβάλλον εφόσον αυτό προστατευτεί και ελεγχθεί. Υπάρχουν και άλλα σημεία τα οποία ενδιαφέρουν, το γεωγραφικό σημείο της κατάδυσης, η ποιότητα των καταδυτικών υποδομών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το λάβουμε υπόψη μας. Διότι το κοινό που έρχεται είναι απαιτητικό. Είναι κοινό το οποίο έχει λεφτά. Μιλάμε για τουρίστα ο οποίος ξοδεύει πάνω από το μέσο όρο. Δεν είναι τουρίστας ο οποίος συνήθως. Έχουμε την εντύπωση ότι οι δίτες πολλές φορές είναι άνθρωποι οι οποίοι μένουν σε κάτι αντίστοιχα, από εδώ, από εκεί κτλ. Οι αυτοδίτες φέρνουν εξοπλισμό ο οποίος πολλές φορές κοστίζει χιλιάδες ευρώ. Να μην πω δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Θέλουν υποδομές για να τον προστατεύσουν και να τον συντηρήσουν και να τον αποθηκεύσουν. Θέλουν σκάφη, θέλουν μέσα τα οποία ή τα φέρνουν μαζί τους σε ένα μέρος αυτό ή τα βρίσκουν στις περιοχές στις οποίες πηγαίνουν. Άρα λοιπόν δίνονται ευκαιρίες για να δώσει κάποιες υπηρεσίες και να αντλήσει πόρους από αυτούς. Η φιλικότητα των κατοίκων, οι τιμές, η ασφάλεια, οι καλές υπηρεσίες, υπάρχουν μια σειρά παραμέτρων τις οποίες στο σχεδιασμό και του δικού σας καταδυτικού πάρκου θα ληφθούν όλες υπόψη. Ποια είναι η φυσιογνωμία των αυτοδίτων. Ο μέσος αυτοδίτης είναι 30 με 40 ετών. Μιλάμε πάντα για μέσες τιμές, έτσι, από έρευνες και μελέτες που έχουν γίνει. Διαθέτουν ανώτατη μόρφωση ή ανώτερη μόρφωση, μέσο εισόδημα 60 με 70 χιλιάδες ευρώ, το 80% ταξιδεύει συχνά στο εξωτερικό και το 73% δυστυχώς είναι άλλος. Η δεύτερη υποπαράγραφος εδώ έχει μεγάλη αξία. Οι τουρίστες αυτοδίτες, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους διαμένουν σε μεγάλα ή σε μικρότερα ξενοδοχειακά καταλήμματα. Δεν μένουν σε τσατίδια λοιπόν. Είναι πολύ σημαντικό το κατά. Σε ενοικιαζόμενα δωμάτια ή μπαγκαλός και σε φίλους συγγενείς. Βλέπετε τα σχετικά ποσοστά. Αυτό έχει να κάνει με τη φυσιογνωμία του δίκτυου που πηγαίνει και τι περιμένει να βρει. Αν δεν τα βρει, δεν θα έρθει. Έτσι, είναι απλό γιατί υπάρχει ένας δομημένος ανταγωνισμός, διεθνής ανταγωνισμός αυτό. Η τάση της αγοράς. Τα αναφέρουμε όλα αυτά διότι πριν έρθουμε εδώ και σε συνεργασία με την περιφέρεια έχει γίνει μια εις βάθος μελέτη για το κατά πόσο μπορεί το εγχείρημα να είναι επιτυχημένο. Οι τάσεις λοιπόν είναι ότι έχουμε αυτή τη στιγμή περίπου 25 εκατομμύρια αυτοδίτες παγκοσμίως, πιστοποιημένους αυτοδίτες. Υπάρχουν και αυτοδίτες που δεν είναι πιστοποιημένοι,
είναι σε κάθε κομμάτι, υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο είναι οργανωμένο, δομημένο και νόμιμο και υπάρχει πάντα και μία τάση παρανομίας. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει το τι γίνεται γενικώς, μας ενδιαφέρει αυτό που είναι το επίσημο. Στην Ευρώπη καταγράφονται 4 εκατομμύρια. Οι περισσότεροι πηγαίνουν σε μεσογειακούς προορισμούς. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε δραστηριότητα. Είναι λάθος να νομίζουμε ότι δεν υπάρχει δραστηριότητα καταδυτική. Δεν είναι οργανωμένη με τη μορφή των καταδυτικών πάρκων και δεν υπάρχουν όλες οι υπηρεσίες που θα περίμενε ένας αυτοδίτης. Αλλά υπάρχουν πολλά καταδυτικά κέντρα και στην Πελοπόννησο. Έτσι, στην Πελοπόννησο έχουμε πολύ λίγα. Να πούμε ότι, αν θυμάμαι καλά, είναι περίπου 15. Καμιά εικοσαριά, ναι. Στη Ρόδο είναι 100. Για να καταλάβετε τη δυναμική που έχει. Θα μου πείτε βέβαια, ο Ρόδος δέχεται περίπου 1 εκατομμύριο τουρίστες το χρόνο. Μια από τις βασικές εναλλακτικές δραστηριότητες των τουριστών που πάνε εκεί πέρα είναι η κατάδυση. Ο ετήσιος τζίρος της Ευρωπαϊκής Καταδυτικής Βιομηχανίας είναι 2 δις. Εμείς παίρνουμε ένα ελάχιστο ποσοστό αυτής της ιστορίας, διότι τη μόνη υπηρεσία που πουλάμε, την πουλάμε μέσα από καταδυτικά κέντρα και από καθοδηγούμενη κατάδυση, η οποία αυτή τη στιγμή αποφέρει ίχνος των χρημάτων που παίρνουν άλλες περιοχές. Και για να μην νομίζουμε ότι είμαστε πολύ κοντά σε εμάς, στην Κύπρο, υπάρχει το σημαντικότερος αυτή τη στιγμή καταδυτικός προορισμός, ο οποίος προήλθε από τύχη. Βούλιαξε ένα οχηματαγωγό, το περίφημο Ζηνοβία, και ξαφνικά, για λόγους τους οποίους οι Κύπροι εκμεταλλεύτηκαν, δημιουργήθηκε ο μεγαλύτερος καταδυτικός προορισμός αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Δεν έγινε στην τύχη, έτσι, δηλαδή, υπάρχει μια άλλη αντίληψη στην αγορά εκεί, η οποία είναι πιο προσανατολισμένη στα ευρωπαϊκά δεδομένα και εκμεταλλεύτηκε αυτή την κατάσταση. Για να δούμε λίγο και τη Μεσόγειο τι γίνεται, πέρα από την περίπτωση των Μέντες, τα οποία θα αναφερθούμε ειδικά, υπάρχει η περίπτωση της Αιγύπτου, 200 καταδυτικά σκάφη, 6.000 δίπτες είναι η Ρωσίας, 36 εκατομμύρια ευρώ τζίρους. Κύπρος, 54 καταδυτικά κέντρα, εξυπηρετούν 4.500 δίπτες ετησίως. Μάλτα, το 27% του ΑΕΠ της Μάλτας προέρχεται από τις καταδύσεις. Και στην Κροατία, η οποία είναι πρόσφατος, είναι newcomer, είναι νέος πάροχος υπηρεσιών στον τουρισμό αυτό, μεταξύ του 2006 και του 2010 έχουν μια θεαματική αύξηση του 270%. Ο καταδυτικός τουρισμός στην Ελλάδα. Όπως είπαμε, δεν είμαστε στο μηδέν. Έχουμε 186 καταδυτικά κέντρα, 5 οργανισμούς πιστοποίησης, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες σε 200.000 δίτες ετησίως. Πολύ μικρό ποσοστό. Είπαμε, είναι 4 εκατομμύρια στο σύνολο της Ευρώπης. Οι αυτοδίτες δεν πηγαίνουν σε ένα μέρος. Δηλαδή μπορούν να πάνε σε 2-3 καταδυτικούς προορισμούς. Είμαστε μάλλον η τελευταία τους επιλογή αυτή τη στιγμή. Βέβαια και εμείς κάναμε θεαματικές μεταβολές, δηλαδή μεταξύ του 2009 που αρχίσαμε να μετράμε κάποια στοιχεία πιο συγκεκριμένα και του 2011 υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 42%. Σας λέω νούμερα, αλλά πολλές φορές είναι βαρετά, αλλά αυτό που θέλουμε να δείξουμε είναι ότι υπάρχει τεράστια ευκαιρία και τεράστιο ποσοστό πιθανοτήτων ενός επιτυχούς τέτοιου εγχειρήματος. Και μάλιστα η περιοχή σας εδώ είναι από τις πρώτες οι οποίες έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες για την υποβολή των μελετών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Βρισκόμαστε σε ένα αρχικό στάδιο. Θα το δούμε στη συνέχεια. Στην Ελλάδα υπάρχουν διάφορα θετικά αρνητικά στοιχεία, αλλά αυτό που θέλουμε να κρατήσουμε από αυτό το slide είναι ότι γενικώς έχουμε όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία μας δίνουν την ευκαιρία να είμαστε επιτυχημένοι και να γίνουμε ο νούμερο ένας προορισμός της Μεσογείου. Δεν θα σας μπερδέψω πολύ με εδώ. Ουσιαστικά είναι πάλι μια ανάλυση της νομοθεσίας, πώς ακριβώς κατηγοριοποιούνται τα πάρκα. Εμείς ανήκουμε στην πρώτη κατηγορία, στο πάνω slide, και ουσιαστικά πηγαίνουμε στην πρώτη παραπομπή, η οποία είναι η προβολή του υφιστάμενου υποβρύχιου τοπίου. Αυτό έχει γίνει για συγκεκριμένους λόγους. Επειδή η νομοθεσία ακόμα είναι ανώριμη, έχουμε ένα πλαίσιο, αλλά δεν έχει τρέξει ακόμα. Η συνεννόηση με την περιφέρεια να πάμε σε κάτι το οποίο είναι δεδομένο ότι θα καταλήξει σύντομα σε πλήρη αδειοδότηση, ώστε να μπορεί το έργο να χρηματοδοτηθεί όσον αφορά την υλοποίηση των σχετικών έργων που πρέπει να γίνει. Η οποία έργα είναι στον ενάδειο χώρο, στο χερσαίο χώρο και στην προβολή και προώθηση τη όλη διαδικασία. Γιατί το κρίσιμο είναι να μάθουν όλοι ότι έχει ιδρυθεί ένα καταδυτικό πάρκο και παρέχει υπηρεσίες. Γιατί αν το μάθει κανένα, δεν έχει κανένα νόημα όλη η προσπάθεια. Το θεσμικό πλαίσιο, έτσι, για να βάλουμε κάποιες διαδικασίες στο τραπέζι για να καταλάβετε ότι η περιφέρεια έχει κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα και ο Δήμος, είναι ότι ουσιαστικά το πλαίσιο ρήμα στο 2014.
Μέχρι τότε δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Υπήρχαν πάρα πολλά κενά στην νομοθεσία. Όπως είπε και η κυρία Τατούλη, το πλαίσιο είναι δεδαλώδες. Απλά έχω αυτό το σλάιντ για να δείτε ότι ανακατεύεται όποιος φορέας και όποιο υπουργείο υπάρχει στην Ελλάδα θα εμπλακεί σε αυτό το έργο. Η διαδικασία ίδρυσης στην οποία βρισκόμαστε, για να ξέρετε τη διαδικασία, ουσιαστικά εμείς θα συντάξουμε τον φάκελο, ο οποίος είναι το πρώτο, η πρώτη παραπομπή. Ουσιαστικά έχουμε μια πλήρη οικονομοτεχνική μελέτη. Υπάρχει ήδη από χθες, σήμερα ήρθε το καταδυτικό συνεργείο με πλήρη εξοπλισμό. Επικεφαλής είναι ο κύριος Μεντόγιανης. Θεωρούμε ότι η καταδυτική μας ομάδα είναι η κορυφαία ίσως της χώρας, η οποία απαρτίζεται από δίτες βιολόγους, δίτες ιστορικούς, διότι η καταγραφή δεν βασίζεται μόνο στο να περιγράψουμε στις υπηρεσίες το τι θα γίνει. Πρέπει να φτιάξουμε και ένα story, μια ιστορία, ένα σενάριο για αυτόν που θα έρθει εδώ πέρα για να τον προσελκύσουμε. Γιατί αν δεν υπάρχει ιστορία, αν δεν υπάρχει εμπειρία, μόνο και μόνο για να βουτήξει κάποιος τα νερά μας, δεν θα έρθει κανένας. Και στην Ελλάδα έχουμε γενικώς πολύ ωραίους μύθους και πολύ ωραίες ιστορίες να πούμε. Υπάρχει πλήρης οικονομοτεχνική μελέτη, υπάρχει πλήρης έκθεση για το τι θα βρούμε. Η καταγραφή θα βιντεοσκοπηθεί και θα παρουσιαστεί βέβαια και στον Δήμο και στην Περιφέρεια και φυσικά, εάν θέλουν, θα γίνει και δημόσια αυτή η προβολή. Θα καταγραφεί όλο αυτό και σε φωτογραφικό υλικό, θα γεωαναφερθεί, θα έχουμε όλες τις διαδρομές και θα οριστεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες τα όρια που υπάρχουν και τι ακριβώς θα μπορούμε να κάνουμε σε αυτά. Οι πληροφορίες ήδη λένε ότι υπάρχει μεταλλευτική δραστηριότητα η οποία έχει αφήσει κάποια υπολείμματα, υπάρχουν πληροφορίες για ένα ενδιαφέροντα βυθό από άψη φυσικού τοπίου και υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχουν και κάποια ναυάγια, και αν όχι μόνο στην περιοχή, και στην ευρύτερη περιοχή, γιατί μας ενδιαφέρει και η ευρύτερη περιοχή. Όλα αυτά θα οδηγήσουν στην έκδοση μια ΚΙΑ. Η ΚΙΑ εκδίδεται από τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, οι οποίες είναι αρμόδιες από την Γενική Διεύθυνση Χωροταξίας. Φυσικά η υποστήριξη των υπηρεσιών όπως είναι του Δήμου και της Περιφέρειας είναι καταλυτική. Και φυσικά και η συμμετοχή των κατοίκων και η θετική τους άποψη για το όλο θέμα. Μόλις εκδοθεί η ΚΙΑ, από εκεί πέρα είμαστε έτοιμοι να ιδρύσουμε το πάρκο υπό την έννοια των δομών. Γιατί το πάρκο από τη στιγμή που βγαίνει και έχει ιδρυθεί. Η ενεργοποίησή του λοιπόν από εκεί πέρα είναι το έργο που θα γίνει. Εφόσον έχουμε μια ενδιαφέρουσα ιστορία να πούμε, βρούμε ευρήματα κτλ., οι παρεμβάσεις που χρειάζεται να γίνουν είναι ελάχιστες. Ουσιαστικά οι περισσότερες μάλλον θα είναι στην ξηρά. Το γεγονός ότι φτιάχνετε το λιμάνι, το αληθικό καταφύγιο κτλ. Συμβάλλει σε όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί σημαίνει ότι θα έχουμε έναν τρόπο για τα σκάφη, για τους δίτες να φύγουν οργανωμένα, να επιστρέψουν οργανωμένα με ασφάλεια, γιατί αυτά τα μετράνε πάρα πολύ στην όλη διαδικασία. Και φυσικά θα έχουμε και υποδομές που θα μπορούν να τους δώσουν πληροφορίες για το τι θα συναντήσουν και με ποιον τρόπο θα το εκμεταλλευτούμε εμείς απέναντι σε αυτούς, παρέχοντας τις υπηρεσίες που θα παρέχουν. Πέρα από την κατάδυση αυτή καθεαυτή, φυσικά μπορούν να παρέχονται και υπηρεσίες εκπαίδευσης. Και μάλιστα η Ελλάδα προσφέρεται σε εποχές που κλείνουν άλλες ζώνες, ειδικά της Βόρειας Ευρώπης, επαγγελματίες πλέον δίτες, έτσι κύριε Μεντόγιανε, να έρθουν να εκπαιδευτούν από εμάς που θα έχουμε καλύτερο καιρό, καλύτερες θερμοκρασίες και διαυγή νερά. Έτσι, γιατί αν έχει καταδυθεί κανένα στη Βόρεια Ευρώπη, όπως έχει πει και εγώ λόγω των φοιτητικών μου χρόνων, δεν βλέπεις και πολλά πράγματα λόγω της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος εκεί. Οι επιπτώσεις γενικώς, επειδή υπάρχουν διάφορες απόψεις, οι επιπτώσεις ενός καταδυτικού πάρκου είναι μόνο θετικές. Έτσι. Παρότι περιορίζουμε και κλείνουμε μία ζώνη, η ζώνη αυτή, καταρχήν από τη στιγμή που κλείνεται, γίνεται μια ζώνη φυσικής αναπαραγωγής των ιχθυοπληθυσμών. Καμιά φορά έχουμε κάποιους οι οποίοι γκρινιάζουν. Γκρινιάζουν γιατί κλείνουμε μια περιοχή. Δεν την κλείνουμε με την έννοια όμως της απομόνωσής της. Την κλείνουμε για να την εκμεταλλευτούμε με έναν άλλον τρόπο και μάλιστα αυτή η περιοχή γίνεται τροφοδότης του υπόλοιπου οικοσυστήματος. Ακριβώς. Δημιουργούμε δηλαδή και ένα καταφύγιο. Καταφύγιο ψαριών. Είναι χαρακτηριστικό όπου έχει δημιουργηθεί αυτό και αναφέρθηκε και προηγουμένως στις περιοχές του Μέντες. Παρότι οι ψαράδες στην αρχή ήταν ενάντια σε αυτή τη διαδικασία, αυτοί που αύξησαν πρώτοι το εισόδημά τους ήταν οι ίδιοι ψαράδες. Γιατί τα ψάρια δεν μένουν σε μια περιοχή, δεν ορίζονται. Τα ψάρια γεννάνε σε περιοχές οτοκίας, όπως λέμε, σε περιοχές που είναι πλησίων των αχτών, σε ρηχά νερά, σε αβαθή νερά.
είσαι σπήλαια ή οπουδήποτε αλλού προσφέρονται για αυτά από την βάση των οικολογικών τους εξαρτητήσεων και από εκεί και πέρα μεταναστεύουν ή μεταφέρονται στην ευρύτερη περιοχή της ζώνης που εμείς προστατεύουμε. Δεν απαιτούνται βάρκες κατασκευές, δηλαδή μην φανταστούμε ότι εδώ θα γίνει μια παρέμβαση η οποία θα δημιουργήσει κοσμογονία. Ναύδετα, σημαδούρες, οριοθέτηση με φωτοσημαντήρες, κυρίως για την προστασία των καταδιόμενων, έτσι, των ανθρώπων δηλαδή που θα εκτελούν την κατάδυση ως συνοδοί, αλλά και αυτοί που θα είναι οι πελάτες μας. Αντίθετα, μάλλον μαζί με αυτά όλα, ευαισθητοποιούμε τον κόσμο, τα παιδιά, τους νέους, γιατί, όπως το λέμε, μπορεί να γίνει και ένα πεδίο, ένα σχολείο στο πεδίο, όπου άνθρωποι έρχονται πολύ κοντύτερα στη φύση από ότι, όπως το λένε, σε μια περιοχή που είναι ανοργάνωτη. Της Πελοποννήσου έτσι κι αλλιώς, στο επιχειρησιακό σχέδιο το καινούριο του 2014-2020, είχε ενσωματώσει όλες αυτές τις δράσεις και ομολογώ ότι είχε ενσωματώσει, χωρίς να θέλω να κολλακώσω την περιφέρεια του κ. Τατούλη, με έναν τρόπο ο οποίος είναι μοναδικός. Δεν υπάρχουν πολλές περιφέρειες οι οποίες την έχουν ενσωματώσει με τόσο καθαρό τρόπο. Δηλαδή, υπάρχει μια στο επιχειρησιακό πρόγραμμα, λέει βιώσιμη ανάπτυξη του παράκτηρου θαλάσσιου και καταδυτικού τουρισμού σε συνδυασμό με το φιλιστικό και πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής. Αυτό σημαίνει ότι είναι πιο εύκολη η χρηματοδότηση των έργων, διότι προβλέπονται μέσα στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της περιφέρειας και δεν χρειάζεται από εκεί και πέρα πλέον από την τεκμηρίωση των συγκεκριμένων τεχνικών δελτίων οτιδήποτε άλλο να γίνει. Το κρίσιμο λοιπόν είναι να γίνει η αδειοδότηση και να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή. Παράλληλα, προβλέπεται ο συνδυασμός των δράσεων, δηλαδή ο τουρισμός με την αλληλεία, με το περιβάλλον, με την αγροτική ενδοχώρα. Όλα συνθέτουν την ιστορία που θα πούμε. Έτσι, ο πολιτισμός της περιοχής είναι κρίσιμος. Όπως είπαμε, οι τουρίστες είναι από μέσα με υψηλά εισοδήματα και μέσω με υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Δεν τους ενδιαφέρει απλά να έρθουν να πιούν ένα καφέ σε μια καφετέρια που θα το κάνουν. Τους ενδιαφέρει να γυρίσουν την περιοχή, να μάθουν τι άλλο υπάρχει και να μάθουν και για την ιστορία της και για την παραγωγή που αυτό. Οπότε δίνεται δυνατότητα και στην αγροτική οικονομία να αναπτυχθεί, γιατί δίνεται διέξοδο στην πώληση προϊόντων σας, των προϊόντων που παράγονται στην περιοχή. Αυτά είναι πράγματα που αλλού γίνονται. Δεν είναι ούτε επιστημονική φαντασία, ούτε απόψεις κάποιων ανθρώπων που βρεθήκαν και συμφωνήσανε πάνω σε έναν άξονα. Υπάρχουν τα παραδείγματα και υπάρχουν, όπως το λένε, τα μοντέλα που είναι τα επιτυχημένα. Απλά για να δούμε ότι ήδη στην Πελοπόννησο υπάρχει και σχετική υποδομή, αυτή μπορεί να βελτιωθεί και να αναπτυχθεί περισσότερο. Αν στην περιοχή σας ιδρυθεί το ΠΑΤΟ, είναι σίγουρο ότι θα δημιουργηθούν αντίστοιχες υποδομές, άρα θέσεις εργασίας, επιπλέον έσοδο για το τουριστικό προϊόν της περιοχής κτλ. Ο Δήμος της Νότιας Κοινουρίας έχει όλα τα στοιχεία εκείνα τα οποία δίνουν τη δυνατότητα να αναπτυχθεί το συγκεκριμένο μοντέλο. Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα που δεν είναι κατάλληλες και έχουμε στεναχωρήσει φίλους μας και συνεργάτες μας, αλλά δεν σημαίνει ότι οπουδήποτε μπορούμε να πάμε να κάνουμε ένα καταδυτικό πάρκο. Εδώ συγκεντρώνονται εκείνα τα στοιχεία που είναι η κρίσιμη μάζα για να γίνει όλη αυτή να συντάξουμε όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να σας πω τώρα για την περιοχή σας, απλά τα αναφέρουμε εδώ. Είναι μια περιοχή που βρίθη φυσικού κάλους και πολιτιστικού πλεονάσματος. Αυτά όλα που βλέπετε είναι μέρος της πρώτης καταγραφής που έχει γίνει. Έχουν αρχίσει να συντίθονται οι σχετικοί χάρτες. Αυτή είναι γενική, θα γίνουν αναλυτικοί, όπου θα προσδιοριστούν όλα τα μεγέθη και τα μεγέθη του ενάλληλου χώρου. Υπάρχει ένα κρίσιμο μέγεθος και στο πλαίσιο του τουρισμού. Θα υπάρξουν δυνατότητες βελτίωσης και άρα και η περιφέρεια θα πρέπει να χρηματοδοτήσει επιπλέον τον εξυγχρονισμό ή την επέκταση των τουριστικών υποδομών, γιατί είναι ένα κοινό το οποίο χρειάζεται μια ειδική διαχείριση, αλλά τουλάχιστον υπάρχει κρίσιμη μάζα για να μπορέσει να γίνει κάτι τέτοιο. Περιοχές οι οποίες δεν διαθέτουν, για παράδειγμα, καταλήμματα ή επαρκή αριθμό καταλήμματων, δεν είναι δυνατόν να τις δημιουργήσουν από την ώρα μηδέν. Άρα εδώ μπορούμε να ξεπεράσουμε και αυτό το εμπόδιο. Μας ρωτάνε πολλές φορές τι μπορεί να γίνει σε ένα καταδυτικό πάρκο. Το πιο απλό που μπορεί να γίνει είναι η καθοδηγούμενη κατάδυση, όπως είπαμε. Εκπαίδευση φοιτητών επαγγελματιών. Υπάρχουν πολλά ακαδημαϊκά προγράμματα παγκόσμια που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα για να εκπαιδεύσουν τους φοιτητές τους σε διάφορες μορφές
κατάδυσης, κυρίως με αντικείμενο την επιστημονική έρευνα. Πολλά από αυτά βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά δεν έχουν οργάνωση και οργανωμένες υποδομές για να απευθυνθούν. Υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας με διάφορους φορείς σε διεθνές επίπεδο. Όπως είπε και η κυρία Τατούλη, υπάρχουν πάρα πολλές εκθέσεις, στην οποία γίνονται διάφορες ζυμώσεις, δηλαδή φορείς συνεργάζονται με διάφορους τόπους, διότι, με διάφορους τρόπους, διότι για παράδειγμα ένας καταδυτικός προορισμός μπορεί να συνεργαστεί με ένα άλλο για να συνθέσουν ένα πιο ολοκληρωμένο πακέτο. Δεν είναι ανταγωνιστικό πάντα αυτό, γιατί όπως είπαμε, ο δίτης είναι λίγο σαν τον γκόλφερ, σαν αυτόν παίζει γκολφ. Θέλει να πάει σε διαφορετικά μέρη και να δει διαφορετικά πράγματα. Άρα ταξιδεύει πολύ. Η προοπτική επίσης των άλλων πάρκων, ή όπως για παράδειγμα από τις τελευταίες μέρες έχει ανακοινωθεί κάτι που είναι γνωστό βέβαια από πολύ καιρό, η ύπαρξη των σπηλαίων στον Δήμο της Βόρειας Κοινουρίας κτλ., μόνο συνέργειες μπορεί να φέρει. Διότι, όπως θα σας πούν και οι επαγγελματίες δίτες, εκτός από την απλή κατάδυση, υπάρχουν, όπως το λένε, και τεχνικές καταδύσεις, καταδύσεις οι οποίες απαιτούν ειδικές γνώσεις, όπως είναι η κατάδυση σε σπήλαια, ή η κατάδυση σε μεγάλα βάθη, ή η κατάδυση για την καταγραφή συγκεκριμένων στοιχείων, όπως είναι σε αρχαιολογικούς θησαυρούς ή σε νεότερα μνημεία. Αυτό λοιπόν, μόνο συνέργειες και εμπλουτισμό του προϊόντος που θα υπάρχει στον τυρό μπορεί να φέρει. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Πιστεύω ότι έτσι μπορείτε να μπείτε σε μια καλύτερη κατανόηση του τι πάει να γίνει εδώ και πώς έχει οργανωθεί η δουλειά μας. Και θέλω ξανά να ευχαριστήσω και την Περιφέρεια και την κυρία Τατούλη και τον κύριο Δήμαρχο και τον κύριο Αντιδήμαρχο για όλη αυτή τη βοήθεια που μας έχουν δώσει, καθώς και για τους ανθρώπους που μας βοηθήσαν εδώ να αντιληφθούμε τις δυνατότητες που υπάρχουν στην περιοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Να συμπληρώσω μόνο κάτι, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Το πόσο ο κόσμος θέλει ή δεν θέλει το καταδυτικό πάρκο. Νομίζω ότι για τη δικιά μας περιοχή των Τυρών είναι ξεκάθαρο. Και εκτός αυτού, έχει γίνει και μια καταρχήν κουβέντα με τον Αλλιευτικό Σύλλογο, ο οποίος, αν θέλετε, ήταν πρώτος πριν από εμάς κιόλας, μας προέτρεψε με αφορμή το σύνθημα «Αφήστε το γόνο να γίνει γονιός», να βρούμε περιοχές όπου θα παρέχουν προστασία. Νομίζω ότι και ο πρόεδρος κάποτε είναι, μπορεί να μας το πει και θα ήθελα να πει μια κουβέντα, Θοδωρή, γι' αυτό. Πρώτον είναι αυτό. Και δεύτερον όμως, για να μην τα βλέπουμε όλα ρόδινα, εγώ θα ήθελα, δράτω με τις ευκαιρίες, να κάνω μια παρατήρηση σε εμάς. Με αφορμή το καταδυτικό πάρκο και πλέον έχετε μια πλήρη εικόνα τι είναι αυτό το πράγμα, τι μπορεί να γίνει στον Τυρό. Εγώ θα ήθελα να πούμε όλοι εδώ στον Τυρό σε προβληματισμό για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας. Όπως καταλαβαίνετε, πλέον όλος ο σόφρον κόσμος κάνει στροφή στην ποιότητα. Οι επισκέπτες μας, οι τουρίστες μας, οι φίλοι που έρχονται στην περιοχή είναι απαιτητικοί και θα γίνονται ακόμα περισσότερο απαιτητικοί. Πρέπει βήμα-βήμα, βέβαια η εποχή είναι δύσκολη και οι οικονομικές συγκυρίες δεν μας ευνοούν, σε κάθε περίπτωση πρέπει να ξεκινήσουμε τουλάχιστον τον προβληματισμό για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας. Είναι καλές οι υπηρεσίες του Τυρού, δεν εννοώ κάτι. Σε κάθε περίπτωση όμως, αν θέλουμε και κυνηγάμε τέτοιες δράσεις και τέτοια έργα όπως είναι ένα καταδυτικό πάρκο, ακούσατε ποιο είναι ο μέσος όρος του αυτοδίτη, την ποιότητά του και την οικονομική του ευχέρεια. Αυτό σημαίνει ότι από τώρα εμείς θα πρέπει να μπούμε σε σκέψη για την βελτίωση των εγκαταστάσεών μας από πλευράς κτηριακών, από πλευράς τιμών, από πλευράς αισθητικής, από όλα. Νομίζω ότι πρέπει να μας προβληματίσει. Αυτό ήθελα να πω. Θεωρεί, θα ήθελα πρώτα από σένα μια κουβέντα όσον αφορά σαν Αλλιευτικό Σύλλογο και μετά οποιοδήποτε άλλο να κάνει μια ερώτηση ή μια παρατήρηση. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα τον κύριο Πετρίδη. Όπως είπε και ο Δήμαρχος, εμείς το είχαμε και με τον φίλο μου τον Δημήτρη τον Κουνιά και τον Δημήτρη τον Λαλουδάκη, τον Περιφερειακό Σύμβουλο, το είχαμε συζητήσει εδώ και χρόνια αυτό, το είναι όνειρό μας. Και όπως είπατε προηγουμένως, είχαμε σκεφτεί και την περιοχή που λέει πάνε για τα μεταλλεύματα, λόγω ότι υπάρχει κάποια πλούσια ζωή κάτω. Είναι για μας, γιατί είχαμε επιχειρήσει και κάποτε να κάνουμε μια απαγόρευση, δεν τα καταφέραμε. Αυτό μας ευνοεί, γιατί όμως είχα πει στον Δήμαρχο, αν θυμάστε, Δήμαρχε, κάπου στην Ταϊλάνδη είχαν ποντήσει παλιά άρματα μάχες, αυξήθηκε η
σταδιακά 400 φορές η αλία. 400 φορές παραδιά, άρα έπιανα ένα κιλό τώρα, έπιανα 40 μετά από 2 χρόνια 3. Αυτό είναι για μας, όχι μόνο για τους ψαράδες, για όλο το χωριό πιστεύω, για όλη την περιοχή, όλο τον Δήμο. Και όχι μόνο. Είναι ένα έργο πλέον πνοής. Και μια λεπτομέρεια, είπατε για απαγόρευση. Απαγόρευση πόσο έγινε, πόσο είπε. Είναι μόνο μέσα στα όρια του πάρκου. Α, μόνο στα όρια. Το οποίο πόσο υπολογίζεται. Πόσο υπολογίζεται. Μεσόωρο. Ο νόμος προσδιορίζει περίπου μέχρι 2 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα εξαντλήσουμε αυτή την έκταση. Θα είναι θέμα. Να πω κάτι κύριε Πρόεδρε, επικεφαλής των διτών που θα παραμείνει εδώ είναι ο κύριος Μπεντόγιαννης. Ο κύριος Μπεντόγιαννης και εγώ σεβόμαστε πάρα πολύ τους αρχηγείς. Εγώ κατάγομαι από οικογένεια Σουγκαράδο, οπότε το έχω στο πετσί μου το θέμα της αλίας. Λοιπόν, ο Βασίλης πάντα αναζητά πληροφορίες από τους ψαράδες πρώτα. Γιατί αυτοί ξέρουν τη θάλασσα. Κανένας άλλος δεν ξέρει. Λοιπόν, είναι ευκαιρία να συνεργαστείτε, ώστε να βρούμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και σίγουρα έχετε και πληροφορίες που είναι πολύτιμες, γιατί αυτό θα βοηθήσει και σε εσάς να μην δημιουργήσουμε προβλήματα, αλλά και την περιοχή να ευνοήσουμε. Αυτό πάντα το κάνουμε. Εξαρτάται από εσάς, αν θέλετε, να εμβαθύνετε μαζί μας την όλη δουλειά. Αρήγορα. Αυτό είναι. Κύριε Αναρωτάκη. Καταρχήν, να καλωσορίσουμε τον εκπρόσωπο της εταιρείας. Θεωρώ ότι είναι ένα έργο το οποίο, όταν το διαβάζαμε πρώτη φορά το 2010 στις προγραμματικές δηλώσεις περιφέρειας Πελοποννήσου, κάποιοι που είπαν ότι δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, θεωρώ ότι είναι μια πολύ. Η σημερινή μέρα είναι πάρα πολύ σημαντική για την περιοχή μας, διότι εγώ πιστεύω ότι θα υλοποιηθεί το έργο. Τη στιγμή που ξεκινάμε, θα έχουμε έτοιμο τον φάκελο και η χρηματοδότηση του κ. ΛΙΕΣΠΑ προβλέπει χρηματοδότηση για τέτοια έργα καταστροφικών πάρκων. Θεωρώ ότι έχουμε τη δυνατότητα να το ολοκληρώσουμε και θα είναι για την περιοχή μας πάρα πολύ μεγάλη επένδυση για το μέλλον και για τους ψαράδες μέσα από την προστασία της περιοχής που θα αυξηθεί η δουλειά τους, αλλά περισσότερο θα αυξήσουμε κατά πολύ την τουριστική περίοδο, την σεζόν μας, την τουριστική. Και εγώ πιστεύω προσωπικά είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη ότι η περιοχή με τη δημιουργία αυτού του πεδαγωγικού πάρκου ξεκινάει μια καινούργια σελίδα. Η οποία δένοντας και με το αναρρυκτικό πάρκο που δημιουργήθηκε στο Λεωνίδιο, θεωρώ ότι υπάρχουν δύο σημαντικοί λόγοι για να έρθει κάποιο στην περιοχή τη Νότια Κυρωρία. Οπότε καλή δουλειά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Και την κυρία Εύη και τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Τατούλη, που από την αρχή το είχε στο μυαλό του να γίνουν καταδυτικά πάρκα στην Ελλάδα, στην περιφέρεια Πελοποννήσου και δήμαρχε. Προχωράμε για συγχαρητήρια για εγώ σας. Να πω και εγώ ένα ευχαριστώ στον κύριο Κούνια και στον κύριο Κουνιά. Στον κύριο Κουνιά και στον κύριο Μανούσο. Είναι και ο Γιώργος Μανούσος. Ναι, γιατί σου είμαστε πρώτοι. Γιατί εκείνοι μας παρακίνησαν πρώτοι και μας είπαν ότι υπάρχουν όλες οι καλές προθέσεις και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό πρέπει να πούμε και σε αυτούς ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Καλά.